Κώστας Καλέτσιος μαζί μας στο στούντιο. Είχαμε λευκό καπνό από το ΝΑΤΟ πριν από λίγο Κώστα, έτσι. Ναι, οι πρεσβευτές στις Βρυξέλλες, γιατί αυτό, αυτοί είναι ουσιαστικά που κάνουν όλη την διαδικασία, ενέκριναν την, τον διορισμό του Μαρκ Ρούτε, του απερχόμενου πρωθυπουργού της Ολλανδίας, στη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Ήταν κάτι αναμενόμενο από τη στιγμή που καταρχάς για να βγει ένας Γενικό Γραμματέα στο ΝΑΤΟ πρέπει να συμφωνήσουν όλες οι χώρες. Υπήρχε μια υποψηφιότητα του Ιωάννη του Πρόεδρου της ε, Ρουμανία, γι' αυτό και κόλα κόλ, και τόσο καιρό το θέμα. Αποχώρησε η Ρουμανία ο Γιοχάνης και επομένω άνοιξε ο δρόμο. 9-11 είναι το διήμερο το επαιτειακό των 75 χρόνων. Του... 9-11 Ιουλίου. 9-11 Ιουλίου, ναι. Στην Ουάσιγκτον, εκεί θα τον υποδεχθούν με τα βαΐων και κλάδων τον Ρούτε. Μαρκ ο Ρούτε, λοιπόν, γραμματέα. ο επόμενο γενικό γραμματέα. Από είναι... την 1η Νοεμβρίου να λαμβάνει επίσημα, διαδέχεται τον Στόλτεμπερκ, ο οποίο το οποίο η θητεία να ανανεωθεί πάρα πολλέ φορέ και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε γιατί ανανεώθηκε, γιατί υπήρχαν πόλεμοι <laughs> και ειδικά ο πόλεμο στην ε, Ρωσία, ε, της τη Ρωσία με την Ουκρανία. Είναι αυτό που είπε, προσπαθούν, τρέχουν όσο μπορούν οι, οι, δυτικοί να κλείσουν κενά. Γιατί έχουν πολλέ κενέ θέσει. Και έρχονται οι Αμερικάνικε εκλογέ το Νοέμβριο και πρέπει να είναι στελεχωμένοι και εδρεωμένοι ε, ω τότε η ηγεσία τη Ευρώπη. Μάρκ Ρούτε λοιπόν στο ΝΑΤΟ και είχε προηγηθεί χθε τον deal α, για τι θέσει, του θεσμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, οι διαπραγματευτέ, Mm. Γιατί υπάρχουν διαπραγματευτές, το έχουμε πει και παλιότερα από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, από την πλευρά των Ευρωσοσιαλιστών και των Φιλελεύθερων. Μεταξύ των διαπραγματευτών είναι και η Ελλάδα, γιατί μετέχει και ο κύριο Μητσοτάκη, ειδικά στο Συμβούλιο των ναι. ε, Αρχηγών. Επέλεξαν του τρει. Έτσι. είναι γνωστά τα ονόματα. Είναι η Φοντελάεν για πρόεδρο τη Κομισιόν, είναι ο Αντώνιο Κώστα ο Πορτογάλο για πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η Κάλια Κάλλα, η Εσθονή πρωθυπουργό για επικεφαλή εξωτερική πολιτική. Ε, το ΤΕΠΑ, το γερμανικό πρακτορείο, έβγαλε πρώτο την είδηση, αναμεταδόθηκε από το γαλλικό και το Reuters. Έχει κλείσει. Απλώ θα επισημοποιηθεί αύριο και μεθαύριο, γιατί μην ξεχνάμε ότι. Ξεκινάει η Σύνοδο Κορυφή στι Βρυξέλλε. Εκεί απλώ θα πέσει η βούλα που λένε στην φραγίδες. Η σφραγίδα στη... θα, σφραγίδα θα στη... κλείσουν και επισήμω uh, λοιπόν, τα ευρωπαϊκά το... αξιώματα. Αν θέλει να πούμε απλώ, γιατί έχουμε πει τα πάντα για την Ursula von νομίζω δεν έχει, μόνο τη νούμερο παπούτσι που φοράει δεν έχουμε πει μέχρι τώρα. Ο Αντώνιο Κώστα είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Είναι ένα πρωθυπουργό ο οποίο. Έφυγε από τη θέση του, παρετήθηκε για λόγου ευθυξίας. Ενώ δεν είχε ανεμειχθεί το όνομά του σε κανένα απολύτω σκάνδαλο, υπήρχε μια φιλολογία. Έτυχε να λέγεται Κώστα. Αυτό ο οποίο. Εμπλεκόταν, εμπλεκόταν σε σκάνδαλο, σκάνδαλο. διαφθορά ε, και έγινε με μια συνωνυμία πολιτική. Οδήγησε σε πολιτική κρίση Συστό, στην Πορτογαλία ένας, και στην παρέτηση Κώστα. Ένα πρωθυπουργό, ο οποίο ήταν ε, φιλολαϊκός στην Πορτογαλία πέρασε από χίλια μύρια κύματα η Πορτογαλία, γιατί έχει και αυτή η μνημόνια, η ενεργειακή κρίση. Ό,τι πέρασαν εμεί, το πέρασαν και εκεί. Ναι. Ε, και θα είναι, είναι, μάλλον μια καλή λύση για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε σχέση με τον Σαρλ Μισελ, ο οποίο ήταν προγενέστερο και δεν τον ήθελαν να τον βλέπουν καν στα μάτια του. Το πιο, ε, οι υπόλοιποι όμως, ε, ε, Ευρωπαίοι ηγέτε. Ναι. Σωστό. Το πιο ενδιαφέρον όμω είναι ότι είναι η πρώτη φορά που ο ανατολικοευρωπαία παίρνει μία από τι τρει ή ανατολικοευρωπαίο. Ε, παίρνει μία από τις τρεις μεγάλες θέσεις, μάλλον όχι Ανατολικοευρωπαίος, γιατί ήταν Τούσκ, αλλά γυναίκα Ανατολικοευρωπαία είναι η πρώτη Επικεφαλή φορά που... κεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, η είναι, Κάλλας, ναι. Ναι, δεν είναι λίγο, γιατί καταρχάς είναι γεράκι, έτσι. Είναι η Πρωθυπουργό που με την, από τη δεύτερη κιόλα μέρα Τη εισβολή τη Ρωσία, μάλλον του πολέμου τη Ρωσία με την Ουκρανία, είχε ταχθεί απέναντι και είχε πει ότι πρέπει να επιβληθούν όχι απλώ κυρώσει κατά τη Ρωσία, πρέπει να κοπεί ο ομφάλιο λόγο που σχετίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία. Να δούμε ποια θα είναι η. Γιατί η εξωτερική πολιτική τη Ευρώπη είναι πολυδιάστατη. Ε, ε, και δύσκολα καταλήγουν σε κοινέ θέσει ε, οι Ευρωπαίοι. Θα δούμε τι σημαίνει αυτή η νέα ε, τριπλέτα στην ηγεσία τη. Είπαμε αύριο ε, κλειδώνουν και οριστικά επισήμω το πρέπει να τους Γιατί αλλιώς... Στη... Στο Στρασβούργο, 16 με 19 Ιουλίου, mm. η Ολομέλεια, αφού έχουμε αύριο τη Σύνοδο Κορυφή. Κώστα Καλέτσιο, ευχαριστούμε. Ο Κώστα Καλέτσιο θα είναι μαζί σα όπω κάθε μέρα στις 3 με 4, από τι 3 ω τι 4, με όλη τη διεθνή επικαιρότητα.